Σημαντικές αποφάσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια στους δρόμους της Πελοποννήσου πήρε η Οικονομική Επιτροπή, ενώ παράλληλα ενέκρινε και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για το λιμάνι της Κυπαρισίας. Εγκρίναμε το δεύτερο πρακτικό του διαγωνισμού, ενός διαγωνισμού με 5 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμό για την διαγράμμιση και γενικώ τα μέτρα ασφαλείας στο δίκτυο της περιφέρειας Πελοποννήσου. Πολλές φορές έχουμε πει ότι και για λόγους ασφάλειας των κινουμένων στην περιφέρεια και για προσέλκυση περισσότερων τουριστών στην περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία έχει και το πλεονέκτημα να είναι εύκολα προσβάσιμη την περίοδο αυτή που υπάρχουν ακόμα επιφυλάξεις για τη χρήση αεροπλάνων ή πλοίων, οφείλουμε και το κάνουμε σε όλες τις περιφερειακές ενότητες να υλοποιήσουμε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ασφάλειας της κυκλοφορίας, που περιλαμβάνει σήμανση, περιλαμβάνει στιθέα ασφαλείας και περιλαμβάνει και διαγράμμιση, για να μην υπάρχει κανένα άλλο πρόβλημα και να είναι ελκυστικός προορισμός η περιφέρεια Πελοποννήσου για όλους. Η έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για το λιμάνι της Κυπαρισίας, όπου προχωράμε σε ένα έργο με προϋπολογισμό πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ και πολύ σημαντικά έργα που έχουν να κάνουν με έργα οδοποίησης και στις 5 περιφερειακές ενότητες. Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Χρήστος Λαμπρόπουλος, σχολιάζοντας την κριτική που ασκεί η μείζωνα μειοψηφία όσον αφορά στις κοινές επιτροπές, διευκρίνησε ότι σε αυτές συμμετέχουν μέλη από όλες τις παρατάξεις. Να σταθώ στο ότι ακούγεται συχνά στην Οικονομική Επιτροπή εκ μέρους της μείζωνος αντιπολίτευσης, μια κριτική η οποία έχει να κάνει με τα μέλη που μετέχουν στις κοινές επιτροπές παρακολούθησης των προγραμματικών συμβάσεων. Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά ότι από τότε που αναλάβαμε την Περιφερειακή Αρχή είναι η πρώτη περίοδος, η μοναδική περίοδος στην οποία στις κοινές επιτροπές παρακολούθησης των προγραμματικών συμβάσεων συμπεριλαμβάνονται μέλη από όλες σχεδόν τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Προφανώς η μείζωνα αντιπολίτευση δεν έχει το προνόμιο να έχει μόνο αυτή εκπροσώπους στις κοινές επιτροπές παρακολούθησης από όλη την αντιπολίτευση και είναι απορίας άξιο που η κριτική αυτή γίνεται μόνο από την συγκεκριμένη παράταξη, ενώ οι υπόλοιπες παρατάξεις αντιπολίτευσης βλέπουν εν της πράγμαση το ότι υλοποιούμε την υποχρέωσή μας και την υπόσχεσή μας να είναι ανοιχτή η Οικονομική Επιτροπή σε όλες τις παρατάξεις. Άλλωστε, στις συνεδριάσεις της μετέχουν και εκπρόσωποι παρατάξεων που δεν συμμετέχουν στην Οικονομική Επιτροπή με δικαίωμα λόγου, ακριβώς γιατί δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε και να είναι όλοι γνώστες του τι συζητάμε στην Οικονομική Επιτροπή. Για τον ίδιο λόγο, από πολλές παρατάξεις στις κοινές επιτροπές παρακολούθησης, πρώτη φορά από το 2019 και μετά, μετέχουν εκπρόσωποι όχι μόνο της Περιφερειακής Αρχής.